Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ να με υποστείτε. Το αναφέρω αυτό γιατί το θέμα δεν είναι και τόσο βατό. Δεν είναι αυτονόητο καταρχήν. Μια ορισμένη λοιπόν δυσκολία θα την έχουμε. Το θέμα ποιο είναι. Ο μηδενισμός ως ασθένεια της εποχής μας. Ας ξεκινήσουμε από το μας. Δηλαδή ως ασθένεια του εμείς. Του εμείς εδώ το εντοπισμένο σε αυτό το χώρο. Όχι. Του εμείς ως πολιτισμός. Του εμείς ως ελληνικός πολιτισμός. Το εμείς ως ελληνισμός, το εμείς ως πολυπολιτισμοί στον κόσμο. Δηλαδή, όταν λέμε της εποχής μας και θέλουμε να διευκρινίσουμε ακριβώς το πράγμα, χρειάζεται να πούμε αρκετά. Δηλαδή, εποχή, μια στιγμή, ο κόσμος γύρω μας έχει 4 εποχές. Ποιες είναι? Οι 4 εποχές, άνοιξη, χειμώνας προηγουμένως, θέρος, καλοκαίρι. Μετά αρχίζει μια φθήνουν οι οπόρες, οι καρποί, έτσι δεν είναι, φθινόπορο. Και τελικά χειμώνας. Και αυτό επαναλαμβάνεται. Και έτσι είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο κόσμος που έχουμε γύρω μας αναπαράγεται με κάποιον μυστηριώδη τρόπο. Τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποια εποχή του δικού μας κόσμου, του πολιτισμού, έτσι, σε ποια εποχή αυτού του κόσμου βρισκόμαστε. Έχει και αυτός 4 εποχές, όπως ο αντικειμενικός κόσμος που είναι έξω μας. Αυτό το ερώτημα για στους αρχαίους Έλληνες από πολύ παλιά τέθηκε. Και είπαν, ο δικός μας κόσμος δεν στέκει και τόσο καλά. Κάθε τόσο, εκεί που λέγαμε ότι προχωράει κανονικά, κάτι συμβαίνει, ένας πόλεμος, μια κρίση, ένα το ένα το άλλο και καταραίει. Άντε μετά ξανά να τον φτιάξουμε από την αρχή. Δεν ακολουθεί με νόμιμο όπως ο έξω κόσμος μας, τον κύκλο της γέννησης, της ακμής, της παρακμής και της κατάρρευσης. Δηλαδή, ο κόσμος έχει 4 εποχές, αλλά αυτές οι 4 εποχές από πού βγαίνουν, πού πάνε. Μετά την καταστροφή, στα εξών συνετέθησαν, λέμε. Πέθανε, πάει στα εξών συνετέθησαν. Δεν διαλύθηκε, δεν έσβησε, δεν υπάρχει μηδενισμός στη φύση. Δεν μηδενίζεται τίποτα. Όλα απλώς ανακυκλώνονται. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε εδώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πρέπει να το απαντήσουμε. Πάω πίσω, πολύ πίσω, πολύ πίσω, στους προσοκρατικούς φιλοσόφους. Θυμάμαι τον Ηράκλητο. Τι λέει ο Ηράκλητος? Ο κόσμος ανάβει και σβήνει με μέτρο. Υπάρχει κοινός λόγος όμως στον κόσμο, από τον οποίο προκύπτουν προσανατολίζονται τα πάντα. Αλλά, συγχρόνως, ο πόλεμος είναι πατήρ πάντων. Και όχι μόνο πατήρ πάντων, αλλά και δίκαιος δικαστής ο πόλεμος. Αυτός γεννά
αυτή την διαίρεση θεών και ανθρώπων και την διαίρεση σε ελεύθερους και δούλους. Φτιάχνει τον κόσμο μας ο πόλεμος που είναι πατέρας, δηλαδή αυτός μας γεννά ως, ως κόσμο, λοιπόν, και πού μας πάει, εφόσον βαδίζουμε με τις τέσσερις εποχές, έτσι, πού μας πάει, στο χάος. Και ερχόμαστε αμέσως στην ελληνική μυθολογία, την πολύ πολύ αρχαία, ότι ο κόσμος γεννήθηκε από το χάος και επιστρέφει στο χάος. Τι μας περιγράφει αυτό στην ουσία? Μας περιγράφει, για όσους ξέρουν μαθηματικά, μία γκαουσιανή καμπύλη. Την καμπύλη Γκάους. Δηλαδή ότι κάθε τι ζωντανό στον κόσμο έχει τη μορφή της καμπύλης αυτής. Δηλαδή από την αριστερή πλευρά γένεση, ακμή, πάνω, έχουμε μια ισορροπία εκεί πάνω, έτσι δεν είναι, και εν συνεχεία από εκεί μέσα προκύπτει μια παρακμή και από την παρακμή αυτή μετά μια κατάρρευση και η κατάρρευση είναι στο χάος. Λοιπόν, προβληματίστηκαν οι παλιοί, ο Εμπεδοκλής πάρα πολύ συγκεκριμένα και μας έχει δώσει τον αλγόριθμο αυτής της ιστορίας. Λέει, ο κόσμος ελέγχεται, κατευθύνεται από την αντίθεση φιλότητας και νίκους. Νίκος, το νίκος δηλαδή διαμάχη, έτσι δεν είναι, το κατανοούμε. Όταν επικρατεί η φιλότητα στη σχέση αυτών των δύο πόλων, του έναντι του νίκους, έχουμε άνοδο γένεση και άνοδο προς την ακμή. Όταν υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην φιλότητα και τον νίκος, εκεί πέρα τι γίνεται? Στασιμότητα. Στασιμότητα. Και αν ξαφνικά υπερτερήσει τον νίκος έναντι της φιλότητας, αρχίζει η πτώση και κατάρρευση. Ποια είναι τα στοιχεία δηλαδή στην ουσία, τίθεται τώρα το ερώτημα εκείνο που συντίθεται κάπου μέσα στο χάος, συντίθενται και εκεί συντίθεται πώς? Πάλι η φιλότητα παίρνει το πάνω χέρι όταν το πάρει και τσουκ, έχουμε γένεση του κόσμου. Πάμε στο πολύ τώρα σκοτεινό σημείο. Ο κόσμος έχει τέσσερα ριζώματα, λέει ο Εμπεδοκλής. Τέσσερα ριζώματα. Πάγια επίσης σταθερά, δηλαδή σταθερά πράγματα, τα οποία απλώς ανακυκλώνονται. Δεν διαλύονται, δεν καταστρέφονται αυτά καθ' αυτά. Έτσι. Και το άλλο επίσης που δεν καταστρέφεται είναι αντίθεση φιλότητας νίκους. Ή μάλλον ζωής και θανάτου. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η ζωή είναι μία πλευρά, ο θάνατος είναι η άλλη πλευρά, το ίδιο όμως πράγματος που λέγεται ζωή. Ο χρόνος μας λοιπόν, όλων των όντων στον κόσμο, πώς το λένε, ανταποκρίνεται σε αυτή την καμπύλη, την καμπύλη Γκάους που έλεγα προηγουμένως. Τώρα, να μπω στο θέμα που είμαστε, πώς έχω καλύψει. Μόνο 10 λεπτά. Να μπω στο θέμα του τι είναι τα ριζώματα. Πριν μπω ακριβώς αυτό, πρέπει να σας σημειώσω ότι οι αρχαίοι πρόγονοι μας, έτσι, ξεκινώντας από τον μύθο περί χάους κόσμου, έτσι, λοιπόν, τον εκλογήκευσαν, τον φιλοσόφησαν, θα λέγαμε. Πώς? Λέγαν,
Μα αυτό είναι το σπουδαίο, ωραίο, η ωραιότητα. Ο κόσμος είναι ωραιότητα, κοσμιότητα. Σε αντίθεση με το χάος που είναι αμορφία και σκοτάδι. Η ομορφιά ήταν το βασικό του σημάδι. Η σταθερότητα δε, του κύκλου του, το άλλο γοητευτικό του σημάδι. Τι συμβαίνει δηλαδή, γιατί υπακούει σε ένα συγκεκριμένο νόμο σταθερότητα, ανακύκλωση. Δεν τα παραβαίνει αυτά ο κόσμος έξω μας. Δηλαδή διέπεται από τι? Από την εναρμόνιση των αντιθέτων. Αντίθετα υπάρχουν, μπορεί να γυρίσουμε, ο κόσμος είναι, όπως υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, υπάρχει σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, και σε ό,τι κινείται, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, τι έλεγα? Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι όλη αυτή η κανονικότητα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα αν τον πάρουμε για πρότυπο τον κόσμο που βλέπουμε έξω μας και προσπαθήσουμε ο δικός μας κόσμος να του μοιάσει, τι θα έπρεπε να μιμηθούμε από αυτόν? Πολύ σημαντικό. Την εναρμόνιση των αντιθέτων και τη δικαιοσύνη που τον χαρακτηρίζει. Εφόσον στέκονται σταθερά τα αντίθετα, δεν πέφτει παραδείγματος χάρη ο ήλιος πάνω στο φεγγάρι ή το αστέρι τάδε πάνω στο άλλο αστέρι, ακολουθούν κανονικά την πορεία τους μέσα στη διαφορετικότητά τους. Ενώ είναι διαφορετικά, δεν τσακώνονται μεταξύ τους, που σημαίνει τι? Ότι διάγουν σε έναν κόσμο που διέπεται από την αρχή της δικαιοσύνης. Α, ωραία, λοιπόν, θα καθιερώσουμε και στο δικό μας κόσμο ως ανώτατη αρχή την δικαιοσύνη. Τι μας εμποδίζει να το κάνουμε αυτό? Μας εμποδίζει το γεγονός ότι ο καθένας μας εδώ ελάβνεται από αντιφατικές δυνάμεις διαφορετικές. Και όχι με σταθερό τρόπο. Παραδείγματος χάρη αυτό που λέει ο Θουκυδίδης. Υποτιμής, δέους και ωφελίας. Δηλαδή, ο φόβος είναι ένα κίνητρό μας, του καθενός μας, ένα κίνητρό μας. Άλλο κίνητρο είναι το συμφέρον, έτσι, και άλλο κίνητρο είναι τι? Η φιλοτιμία. Δηλαδή, αυτό που λέει, μ' αρέσει ο έπαινος του Δήμου και των Σοφιστών. Μ' αρέσει, άμα με εκτιμούν, και μάλιστα με εκτιμούν γιατί έκανα, γιατί αγαπώ το Δήμο, αγαπώ την Εκκλησία, η οποία είναι την Εκκλησία του Δήμου, που είναι ο πυρήνας της πόλης, τότε αν τα καταφέρω με αυτό, κάτι γίνεται. Ναι, αλλά για να το καταφέρεις αυτό, θα πρέπει να αποφασίσεις εσύ τι είναι αυτό που θα σε κάνει σταθερό. Δηλαδή να έχεις η προσωπικότητά σου να έχει ταυτότητα. Τι θα πει ταυτότητα? Είμαι απόλυτα διαφορετικός από όλους μας εδώ πέρα. Συγχρόνως όμως, τι? Είμαι και αυτό, είμαι και όμοιος με τον εαυτό μου. Όπως με ξέρατε πριν από 3 χρόνια, 4, 10 κτλ. Βλέπετε ότι είμαι και τώρα. Είμαι προβλέψιμος. Επομένως, αν υπάρχει στην προσωπικότητα του καθενός ο συνδυασμός συγχρονικής ετερότητας με όλους σας, έτερος έναντι όλων σας, και ταυτόχρονα διαχρονική δική μου αυτοομοιότητα, έτσι δεν είναι? Είναι σίγουρο ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ταυτότητα. Άρα ξέρουμε με ποιον μιλάμε. Ξέρουμε, είναι
σαφής. Αν όλοι μας είχαμε ταυτότητα και δεν είναι σήμερα, φυσάει ο ένας προς τα εκεί, πάμε προς τα εκεί. Φυσάει από την άλλη μεριά, πάμε προς την άλλη μεριά. Και ούτω καθεξής. Συμφωνήσαμε να κάνουμε κάτι χτες μαζί, λες τώρα εσύ όχι, δεν συμμετέχω. Δηλαδή, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της απόφασης, σημαντική η έκφραση αυτή, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της απόφασης μεταξύ ανθρώπων χωρίς ταυτότητα. Γιατί για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει να συνεργαστούμε. Και για να πετύχουμε το σκοπό τον οποίο θέτουμε ως πρόβλημα αυτό, πρέπει τι, να δουλέψουμε και να έχουμε εμπιστοσύνη εγώ σε εσένα και εσύ σε μένα. Έτσι δεν είναι? Λογικό. Λοιπόν, ένα stop αυτή τη στιγμή. Επιδίωξαν πράγματι να λύσουν το πρόβλημα αυτό στην αρχαιότητα. Έλαντε που είναι δύσκολο. Δηλαδή το να εναρμονίζεις την ψυχή σου πριν απ' όλα, δηλαδή τα κίνητρα που σε οθούν, δεν είναι εύκολο πράγμα. Τι σημαίνει να εναρμονίζω τα τρία βασικά κίνητρα, τον φόβο, το συμφέρον και την φιλοτιμία? Τι θα πει τα εναρμονίζω, τα εναρμονίζω? Θα πει ότι πρέπει να αποκτήσω ορισμένες αρετές. Και αρετή θέλει ζόρι, γιατί υπερβαίνεις τον εαυτό σου. Σου έρχεται να κάνεις αυτό και δεν το κάνεις. Και λες, stop. Γιατί όμως μπορείς να το κάνεις, διότι εξουσίαν και δύναμην έχει ο νους, ό θέλει, είτε έπεστε, είτε αντιστήνε. Δηλαδή, ο νους του ανθρώπου έχει εξουσία. Αν του ήρθε να θέλει κάτι, έτσι, βγήκε επιθυμία, θέλω αυτό, μπορεί να αποφασίσει και να πει ότι όχι, δεν θα την ικανοποιήσω την επιθυμία αυτή. Είτε αντιστήνε, είτε έπεσε, ναι, θα την ακολουθήσω. Δηλαδή υπάρχει εδώ ένα κέντρο, ο νους, έτσι ονομάσαν αυτό το κέντρο, υπάρχει αυτό το κέντρο που λέγεται νους, το οποίο είναι ουσιαστικά απολύτως ελεύθερο. Όταν λέμε απολύτως ελεύθερο, δεν δεσμεύεται από τίποτα. Δεν ξέρω κατά πόσο σας παραξενεύει ή όχι. Εμένα με παραξένεψε πολύ όταν αυτό το διάβασα. Έτσι. Λοιπόν, και λέω, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Κάπως πολύ, πολύ μας ανεβάζει σαν ανθρώπους αυτό. Δεδομένου όμως ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα, μπορούμε να εναρμονίσουμε τα τρία πράγματα που λέγαμε. Πώς όμως, ποιες είναι οι αρετές της εναρμόνισης? Άρχισα αμέσως να δούμε ποια είναι η θεωρία για την ψυχή. Η θεωρία για την ψυχή του ανθρώπου είναι ότι υπάρχει η διάνοια, το λογιστικό λεγόμενο, υπάρχει το συγκινησιακό, θυμικό κτλ. Έτσι δεν είναι? Το θυμικό, το θυμοειδές όπως το έλεγε ο Πλάτωνας, και υπάρχει και το επιθυμητικό. Είναι έτσι φτιαγμένα αυτά τα τρία πράγματα που η επιθυμία είναι θέλει αυτό που θέλει. Ταυτίζεται απόλυτα με αυτό που θέλει, το επιθυμητικό. Αφού μου αρέσει, πρέπει αμέσως να ικανοποιηθεί. Δεν καταλαβαίνει από ναι και όχι εκεί πέρα, καθόλου. Πώς θα της επιβληθεί ο νους? Μόνος του, μέχρι να το σκεφτεί, μέχρι τούτο, μέχρι το άλλο, χάνει. Μπορεί, το άλλο είναι πιο αρνητικό, τον ξεπερνά σε ταχύτητα αντίδρασης. Υπάρχει το θυμικό. Το θυμικό είναι έτσι φτιαγμένο που μπορεί να ζέψει το επιθυμητικό. Έτσι παρατήρησαν. Έτσι δεν είναι? Ότι δηλαδή, αν ο νους
μπορεί να στηριχθεί στο θυμικό, τότε η επιθυμία από άγριο σκυλί που μπορεί να είναι, μπορεί να εξημερωθεί. Επομένως, η αρετή ποια είναι? Είναι η αρετή του διανοητικού, είναι η αρετή του θυμικού και είναι και του επιθυμητικού. Και μάλιστα, όπως τα έβαλε και ο Αριστοτέλης, είναι τι? Είναι μια μεσότητα η αρετή ανάμεσα στην υπερβολή και στην έλλειψη και στο έλλειμμα. Εντάξει, δηλαδή, ας πούμε, ποια είναι η αρετή του θυμικού? Η ανδρεία, λέγανε, είναι η αρετή. Η ανδρεία όμως είναι κάτι διάμεσο ανάμεσα στο πανικοβάλλεστε, δεν είναι, και το βάζει στα πόδια, και η άλλη στο ότι είσαι υπέρτολμος. Δηλαδή από κοτιά είναι από την άλλη μεριά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στο επιθυμητικό υπάρχει το αντίστοιχο και στο νου, το διανοητικό, πάλι υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η εναρμόνιση τώρα αυτών μας κάνει τη δικαιοσύνη. Αν πετύχουμε τις τρεις αυτές αρετές, μόλις τις πετύχουμε, παράγεται από μόνη της, σαν συνισταμένη κατά κάποιον τρόπο, η δικαιοσύνη στην ψυχή. Γιατί στηρίζει ταυτότητα, και από τη στιγμή που στηρίζει ταυτότητα, έχει τη δυνατότητα να βλέπει, να αποστασιοποιείται από τον εαυτό του και να μπορεί να μπει και στη θέση του άλλου και να καταλάβει τι είναι ο άλλος, πού είναι και ενδεχομένως και αν υστερεί να τον βοηθήσει, αν κτλ. Λοιπόν, αυτός είναι ένας κύκλος προσέγγισης στο πρόβλημα. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με το μηδενισμό? Τι σχέση έχουν αυτά με το μηδενισμό? Τι σχέση έχουν με τον πολιτισμό? Εδώ πρέπει να αφήσουμε το ατομικό στοιχείο, το άτομο, που δεν είναι άτομο, λάθος είναι ο όρος, είναι άνθρωπος στην πραγματικότητα. Α, από εδώ θα πιαστώ για να μπω στο συλλογικό, δηλαδή στον πολιτισμό, στην πόλη, στο έθνος, στο κράτος και το καθεξής, με λίγα λόγια βέβαια. Λοιπόν, τι παρατηρούμε? Αν κοιτάξουμε την ιστορία, θα δούμε ότι έχουμε πολλούς πολιτισμούς στην ιστορία, τον καθένα με τη δική του ιδιαιτερότητα, έτσι δεν είναι? Ελληνικός, Αιγυπτιακός, Βαβυλωνιακός, Ινδικός, Κινέζικος, στη Λατινική Αμερική, Αστέκη και λοιποί. Δεν θα έπρεπε να είναι ένας ο πολιτισμός, μια και ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, ένας, ίσως. Αλλά δεν είναι έτσι. Που σημαίνει ότι οι πολιτισμοί έχουν ταυτότητα. Δηλαδή έχουν απόλυτη ετερότητα και διαχρονική αυτοομοιότητα. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει ένα «ον» που λέγεται πολιτισμός. Και αυτό συνεχίζει. Είναι γενιές ανθρώπων. Αν είχε η πρώτη γενιά, πώς το μεταβίωσε και στη δεύτερη? Γιατί η ελεύθερη δεν είναι και η υπόλοιπη και η επόμενη γενιά? Γιατί δέχτηκε το προηγούμενο? Πάμε παρακάτω. Στην τρίτη γενιά, στην τέταρτη γενιά, στην πέμπτη γενιά. Αυτή η διαχρονικότητα της ταυτότητας διαμέσου των γενιών δείχνει ότι η ταυτότητα των πολιτισμών είναι διαγενειακή και υπακούει στο πρότυπο που λέγαμε προηγουμένως, απόλυτη ετερότητα, διαχρονική αυτοομοιότητα. Δεν ξέρω αν το ακούτε για πρώτη φορά ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα, παρατηρήσεις δηλαδή, πάνω στην οποία συγκροτείται μια θεωρία, η οποία θεωρία λέει περίπου τα εξής, ξεκινώντας από το ερώτημα. Και ποιο είναι το υποκείμενο αυτής της ταυτότητας, του πολιτισμού? Για το άτομο ξέρουμε ποιο είναι το υποκείμενο, η αφεντιά μας.
Ναι. Δεν χρειάζεται τεθεί ερώτημα. Αν και είναι και λίγο επιφανειακή αυτή η διαπίστωση. Θα το ίσως το δούμε ξανά μετά. Λοιπόν, λέει ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι ζώον πολιτικών. Πολιτικών. Γιατί δεν λέει κοινωνικό ζώο. Διότι κοινωνικά είναι και τα ζώα, τα κανονικά. Τότε λέει ότι είναι πολιτικών. Δηλαδή, ζει σε πολιτεία. Ζει σε πόλη. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό. Τι είναι η πόλη τελικά. Η πόλη, η κοινωνία, η ανθρώπινη, να το πούμε έτσι, τι είναι. Είναι άθροισμα, θα λέγαμε, κοινοτήτων. Και οι κοινότητες τι είναι, άθροισμα οικογενειών. Λοιπόν, οι οικογένειες και οι κοινότητες, λέει ο Αριστοτέλης, είναι αναγκαίες για το ζήν, δηλαδή για την επιβίωση. Είναι αρκετές για την επιβίωση, σε μεγάλο βαθμό. Η πόλη όμως είναι αναγκαία για το εφ-ζήν. Δηλαδή, τι, για κάτι άλλο. Δηλαδή, που δίνει νόημα στη ζωή. Η ζωή ως επιβίωση είναι, πώς την πούμε, ζωή για τη ζωή. Σκέτη, όπως και των ζώων. Αυτό που κάνει τον άνθρωπο επομένως να είναι άνθρωπος είναι το εφ-ζήν. Ο συνδυασμός δηλαδή, ζήν και εφ-ζήν. Η πόλη λοιπόν διαχειρίζεται το εφ-ζήν. Και πώς το διαχειρίζεται, πώς το εννοεί το εφ-ζήν, πώς το νοηματοδοτεί το εφ-ζήν, το νοηματοδοτεί ως καταλήθειαν ζήν. Καταλήθειαν όντως, ναι, διότι καταλήθειαν ζήν σημαίνει και καταλήθειαν θνίσκιν. Δεν είσαι δέσμιος του θανάτου. Είναι την επιλογή σου το πώς θα πεθάνεις. Μπορείς, δηλαδή είναι εύκολο αυτό, μπορείς όμως. Διότι είπαμε, είναι απόλυτα ελεύθερος ο νους και τα λοιπά. Εδώ μας τα είπε πολύ βαρβάτα ο μεγάλος. Λοιπόν, αν σκεφτούμε λοιπόν τώρα τον άνθρωπο ως είδος και θέσουμε το ερώτημα τι είναι άνθρωπος, τι θα μας απαντήσει. Λέει τώρα ότι ο νεωτερικός πολιτισμός στον οποίο ζούμε ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος είναι άτομο. Άτομο. Δηλαδή μεμονωμένος εγώ, εσύ, ο Α, ο Β, ο Γ. Ναι, αλλά αυτός ο μεμονωμένος άνθρωπος δεν μπορεί να αναπαραγάγει το είδος. Είναι αδύνατο. Άρα δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι άτομο ο άνθρωπος. Τι είναι. Έρχεται η βιολογία, έτσι, οι επιστήμες θετικές και μας λένε ότι το έσχατο δομικό στοιχείο μιας φύσης, μιας ουσίας, οποιαδήποτε, είναι μόριο και όχι άτομο. Μόριο. Περίεργο. Δεν ακούγεται. Μόριο. Άρα και ο άνθρωπος πρέπει να είναι γι' αυτός μόριο. Για την επιβίωση, το μόριο ποιο είναι. Η οικογένεια. Να, μια περίπτωση. Και μάλιστα είναι τριμερές το μόριο αυτό. Πατέρας, μητέρα, παιδί.
Αυτό είναι αρκετό για να αναπαραχθεί το είδος ως ζωικό είδος. Έτσι. Λοιπόν, εδώ όμως πρέπει να προσθέσουμε πράγματα και να πούμε ως πολιτικό είδος, ζώων πολιτικών, ως πολιτικό είδος, τι είδος μόριο πρέπει να είναι. Το μόριο της πολιτείας, δηλαδή ο πολίτης. Ο πολίτης, μέσα σε ορισμένες σχέσεις. Ποιες είναι αυτές οι σχέσεις? Εδώ αρχίζουν και γίνονται τρομακτικά δύσκολα τα πράγματα. Να τον απαντήσεις σε αυτό. Είναι, όμως, μπορούμε να τη δώσουμε την απάντηση, είναι ότι είναι το εξής, τα εξής τρία στοιχεία που δομούν το μόριο ο άνθρωπος. Εγώ, ο πλησίον και ο Θεός. Είναι ένα τρίγωνο σχέσεων. Εμένα με τον πλησίον, εμένα με το Θεό, και εσάς με το Θεό. Μην σας κολλήσει η ιδέα του τι ακριβώς είναι ο Θεός. Είναι η κεφαλή του πολιτικού. Κι αν μου λέγατε ότι ναι καλά, αλλά τώρα στον νεωτερικό πολιτισμό, ο οποίος λέει ότι είναι το άτομο, το υποκείμενο του, μα πώς, που ξέρουμε ότι Θεός δεν υπάρχει. Ναι, ξέρεις, αλλά δεν ξέρεις όμως ότι αυτό που θεωρείς ότι δεν υπάρχει, είναι επίσης Θεός. Δύο είναι οι βασικοί προσδιορισμοί του Θεού. Είναι ο Θεός με την κλασική έννοια, είτε χριστιανικός, είτε ιουδαϊκός, είτε μουσουλμανικός, είτε ινδουιστικός, είτε ουρανός που είναι για τους Κινέζους. Λοιπόν, είναι διαφορετικά ονόματα για Θεό. Έτσι, αυτοί δεν έχουν πρόβλημα να το αμφισβητήσουν. Για σένα, ο οποίος είσαι νεωτερικός και λες ότι δεν έχω Θεό, είναι, δεν είναι αξιοπρεπές για μένα να έχω κάποιον πάνω από το κεφάλι μου. Ωραία, αλλά ξέρεις όμως, για να δούμε τώρα τι γίνεται με σένα. Εσύ, εδώ που βρισκόμαστε, δεν έχεις Θεό. Σε τι πιστεύεις? Σε τι έχεις εμπιστοσύνη? Εκεί αρχίζει και λίγο τα χάνει. Γιατί τι πιστεύει? Πιστεύει στον αξιότιμο φορέα της πίστης που λέγεται τράπεζα. Και από εκεί πάνω στον εξής Θεό, τον μαμονά, δηλαδή το χρήμα. Άμα δεν έχεις εμπιστοσύνη σε κάτι το οποίο συνέχει την πολιτεία, έτσι, δεν μπορείς να λειτουργήσεις ως ον πολίτης μέσα σε αυτή την ομάδα, να το πούμε έτσι. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι και η αθεία απλώς είναι, έχει τη δική της θεότητα. Ή Θεό ή μαμονά, είπαν οι παππούδες μας. Δεν εξαιρείται τίποτε από αυτό. Λοιπόν, πήγαμε δηλαδή εδώ, μπούμε στο βάθος. Επανέρχομαι λίγο στην αρχή. Το ερώτημα ποιο ήταν, ποιος είναι ο άνθρωπος. Και τώρα, ότι ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος μόνο ως προς τα τρία κίνητρα που έλεγα προηγούμενα. Είναι ελεύθερος ως προς τον τρόπο που θα ενσαρκώσει το είδος του. Τον τρόπο. Τα ζώα δεν είναι ελεύθερα ως προς τον τρόπο που θα ενσαρκώσουν το είδος τους. Η μέλισσα, η κακομοίρα, την ίδια κυψέλη φτιάχνει πάντα, με τις ίδιες τρύπες κτλ. Στον αιώνα τον άπαντα. Και όλα τα ζώα δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον τρόπο που τους έχει καθορίσει η φύση. Στον άνθρωπο όμως άφησε την ευχέρεια λέγοντας
όπως θέλεις. Ψάξε και βρες ποιος είναι ο τρόπος που σου κάνει. Ο τρόπος ο κοινωνικός που σου κάνει. Αυτό τι σημαίνει? Αμέσως μια εξήγηση στο γιατί υπάρχει η πολλαπλότητα των πολιτισμών. Και πού καταλήγουμε με αυτό? Καταλήγουμε ότι η πόλις, πάω στον Αριστοτέλη, που είναι το υποκείμενο του εφνίσχυν, καταλήθιαν ζήν της Τριάδας, το υποκείμενο, αυτό είναι υποκείμενο στην κυριολεξία. Διότι αυτό είναι που δημιουργεί τον πολιτισμό. Προηγείται του προσωπικού υποκειμένου του καθενός, της προσωπικής υποκειμενικότητας του καθενός. Προηγείται και δεν νοείται άνθρωπος χωρίς κοινωνικές σχέσεις. Εκτός κοινωνίας, λέει ο Αριστοτέλης, συνοδεύοντας τη διατύπωση ότι ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών. Εκτός πολιτείας είναι ή θηρίο ή Θεός. Φοβερό, ε! Δηλαδή, αν φέρεις τον άνθρωπο σε μια κατάσταση να μην έχει προσωπική σχέση με κανέναν, τον έχει κάνει θηρίο. Δηλαδή, υπάρχει και η θηριώδης κατάσταση. Μπαίνω τώρα στο επόμενο κεφάλαιο που είναι και το κλείσιμο, που έχει σχέση με τον τίτλο του θέματός μας. Γιατί ο μηδενισμός? Καταρχήν, τι είναι ο μηδενισμός και γιατί είναι ασθένεια της εποχής μας? Πρώτον, να το πούμε και έπειτα λέμε αν είναι και της εποχής μας όντως. Θυμίζω ότι οι πολιτισμοί γεννιούνται, ακμάζουν, παρακμάζουν, καταραίουν και εξαφανίζονται. Οι ιστορικοί πολιτισμοί. Παράδειγμα, μυκηναϊκός ελληνικός πολιτισμός. Λέμε εμείς ελληνικός. Μετά, αρχαιοελληνικός. Αυτόν έχουμε ως μοντέλο ελληνικότητας. Δεν είναι. Και μετά, βυζαντινός πολιτισμός. 1000 χρόνια αυτός. Περισσότερο από ό,τι ήταν ο προηγούμενος, που βγήκε τον 8ο π.Χ. αιώνα. Και μάλιστα ελληνικός. Και στις τρεις αυτές εκδοχές. Σε τι διέφεραν αυτοί οι τρεις ως προς το υποκείμενο τους? Και κατ' επέκταση ως προς τον τρόπο τον πολιτιστικό, τον τρόπο του πολιτισμού. Δύσκολο το ερώτημα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσω το ψάξιμο? Εγώ είμαι Έλληνας, έτσι, λέω ότι είμαι Έλληνας. Από πού θα ξεκινήσω το ψάξιμο? Από εκεί που βρίσκομαι. Από τον πολιτισμό μέσα στον οποίο βρίσκομαι. Λοιπόν, δεν ήταν νεωτερικός ο πολιτισμός ο δικός μου. Μας τον μετέφερε ο καλός κακός, μας τον μετέφερε ο Κουαραής από την Ολλανδία. Έτσι. Λοιπόν, και τον ακολούθησαν όλοι οι νεωτερικοί οι οποίοι φτιάξαν το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Έτσι δεν είναι? Πιο πριν ήταν κάτι διαφορετικό. Σε τι συνοψίζεται η διαφορετικότητα? Τι εμπειρία θα μου πείτε έχεις εσύ που μας το λες γι' αυτό? Έχω, διότι εγώ μεγάλωσα σε κοινότητα, χωριό δηλαδή, και μάλιστα χωριό, πώς το λένε, κεντρικό σε μια επαρχία. Λοιπόν, και σε αυτή την κοινότητα παρατήρησα ότι οι άνθρωποι εκεί είχαν άμεση προσωπική σχέση ο ένας με τον άλλο. Είχαν, άλλος έχει την... Ασχολούνταν όλοι με τη γη, με τα ζώα
και τα νοικοκυριά τους. Έτσι. Ήταν και δεν αυτά που κάνουν δεν ήταν αναγκαία μόνο για την επιβίωση. Είχαν και το άλλο στοιχείο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, εφηζήν. Καταρχήν είχαν ένα σωρό γιορτές. Και τις γιορτές αυτές γινόταν πάρα πολύ χαρούμενοι κτλ. Κτλ. Λοιπόν, και για τα κοινά προβλήματα, μετά την εκκλησία καθόντουσαν στο Χαγιάτι και συζητάγαν και πέραν απόφαση, πέραν αποφάσεις. Είχαν αυτονομία και σε ένα ορισμένο βαθμό και αυτάρκεια, την οποία τη συμπληρώνανε μέσω της μετανάστευσης. Έφυγε ο μεγαλύτερος να μαζέψει και αυτά, να καζαντήσει εκεί πέρα, να δώσει λεφτά να μπορούν να πάρουν, να έχουν πρίκα οι αδερφές του, να τις πρικήσει όλες και αφού τα κάνει όλα αυτά και τις παντρέψει, μπορεί να παντρευτεί και αυτός. Έχουμε ένα ολοκλήρωμα εδώ πέρα, τι είναι, είναι ένας μικρό πολιτισμός, ο ελληνικός της χιλιετίας, του 1400 χρόνια θα λέγαμε. Πού μπορείτε να το βρείτε αυτό, διαβάζοντας Παπαδιαμάντη. Δηλαδή αυτός που μπόρεσε να δώσει με τον πιο πλήρη βιωματικό τρόπο το φράκταλ, την ταυτότητα αυτού του πολιτισμού, ήταν ο Παπαδιαμάντης. Λοιπόν, αυτό ήταν η κεντρική παράδοση. Αυτός ο πολιτισμός εδώ ήταν η κεντρική παράδοση για τον δικό μας τόπο. Έτσι δεν είναι. Κεντρική παράδοση τι θα πει, ότι ήταν η κουλτούρα η λαϊκή. Και δεν ήταν η κουλτούρα λαϊκή, ξέρεις, της πλάκας. Πίσω του, πίσω αυτό το πράγμα, είχε θεσμούς από πίσω. Και έχει σημειώσει κάπου ο Παπαργόπουλος. Λέει ότι ήταν τροπολογία της των αρχαίων πολιτευμάτων. Στο παραμικρό χωριό υπήρχε αυτό το σύστημα διοίκησης, συμπεριφοράς, μπλα μπλα κτλ. Ήταν τροπολογία κάποιου από τα παλιά πολιτεύματα των Ελλήνων. Δηλαδή είχε ενσωματωθεί το θεσμικό σύστημα μέσα στην καθημερινότητα της ζωής, της κοινωτικής. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει πολλά πράγματα. Δηλαδή μας λέει ότι εμπειρικά τουλάχιστον, βιωματικά τουλάχιστον, άνθρωποι που έτυχαν να τα ζήσουν ή δεν έτυχαν να τα ζήσουν, αλλά διαμορφώθηκαν από μια παιδεία η οποία κουβαλάει κάτι από αυτή την ιστορία, όταν τη χάσει, όταν χάσει αυτό που κουβαλάει, προφανώς είναι αδύνατο να καταλάβουν. Δηλαδή η σημερινή νεολαία δεν καταλαβαίνει, δεν είναι δυνατόν να το καταλάβει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει υποκείμενο συλλογικό του πολιτισμού. Μπορούμε να το ονομάσουμε στη γενικότητά του ως σύστημα πατρίδας. Σύστημα πατρίδας. Που αν αναλυθεί ως τέτοιο, ως δηλαδή φορέας πολιτισμού, μπορεί να μας φωτίσει, να μας δείξει τι θέσμηση υπάρχει από κάτω. Ποια είναι η ενοιολογία. Παράδειγμα, ξεκινούμε, να βάλουμε και αυτή τη διαφορά για να το ολοκληρώσω, ότι υπάρχει διάκριση «ον και δέον». «Ον και δέον». Αν πάρουμε το σημερινό πολιτισμό, τον νεωτερικό πολιτισμό γενικώς, θα δούμε ότι πολλοί ισμοί μπαίνουν σε κάποια προσδιοριστικά. Παραδείγματος χάρη, χριστιανισμός. Παραδείγματος χάρη, μαρξισμός.
Παραδείγματος χάρη σοσιαλισμός. Παραδείγματος χάρη μηδενισμός. Παραδείγματος χάρη πάλι οι ζημοί δεν τελειώνουν. Ιδεολογία. Δηλαδή όλα είναι ιδεολογικά και ερμηνεύονται διά της ιδεολογίας. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτό είναι αποδεκτό για τον ελληνικό πολιτισμό, είναι απίστευτο. Διότι τον ελληνικό πολιτισμό δεν τον ενδιαφέρει η ιδεολογία. Τον ενδιαφέρει η οντολογία. Δηλαδή το καταλήθεια. Και το, η αλήθεια δηλαδή είναι αντικειμενική. Και άμα δεν την ξέρεις, ψάξε να τη βρεις. Δεν είναι ότι αλήθεια είναι ότι η μέρα μου αρέσει. Ή ότι αποφασίσω εγώ. Ή άποψή σου, άποψή μου μέρα κτλ. Πλησιάζουμε τώρα στην έννοια του μηδενισμού. Μηδενισμός, λέμε, τι είναι στην πραγματικότητα, το να μην έχει το άτομο σχέσεις το ένα με το άλλο. Να είναι μία μονάδα. Παράδειγμα, η ψηφιακή κοινωνία, social media και ούτω καθεξής. Εκεί πέρα υπάρχουμε άνετα, ο καθένας στο σπίτι του και μιλάμε και μια χαρά περνάμε. Ήρθε και η πανδημία, μας τον νομιμοποίησε αυτό. Γυρίζω πίσω, για να πω ότι άνθρωπος χωρίς τις σχέσεις του, της πηγαίας οργανικής κοινωνικότητας, δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος αυτό το πράγμα. Είναι απλώς κάτι, αλλά όχι άνθρωπος. Έχασε το ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο είναι συναρτημένο με τον πολιτισμό. Δηλαδή, τι, ποια εποχή του πολιτισμού, την εποχή της παρακμής. Για να δούμε τι γίνεται στην εποχή της παρακμής. Χαρακτηρίζεται, είπαμε στην αρχή, από ισορροπία στην αντίθεση, φιλότητα νίκους. Έτσι δεν είναι. Η ισορροπία, ενώ από την άλλη πλευρά, ξέρουμε και ιδιαίτερα από την φυσική, χημεία και ούτω καθεξής, ότι το μοριακό φράκταλ της ταυτότητας ενός όντος, παραδείγματος χάρη, ενός φύλου, πάρτε ένα φύλου, δέντρου, οποιοδήποτε. Αν κάνετε zoom με το μικροσκόπιο, όλο και πιο βαθύ, όλο και πιο βαθύ, θα καταλήξετε στο τέλος πάλι σε φυλλαράκι, να μικραίνει το ίδιο, σαν να μικρύνε όλο το ίδιο το αυτό. Σαν αυτή η εικόνα του φύλου που βλέπετε, ένα πλατανόφυλλο ας πούμε, έτσι. Εάν το κάνετε κομμάτια, όσο και να το κομματιάσετε και προσπαθείτε να δείτε, μεγαλώνοντας, πάλι πλατανόφυλλο θα δείτε. Αυτό είναι το λεγόμενο φράκταλ. Και αυτό το φράκταλ δείχνει τη συνοχή των μορίων που απαρτίζουν το φύλλο. Λοιπόν, η συνοχή των μοριών, η κοινωνική, θα έλεγα, συνοχή των μοριών, διαμορφώνεται στις καταστάσεις πέρα από την ισορροπία. Πέρα από την ισορροπία, δηλαδή, στη γέννηση, ακμή, εκεί πέρα έχουμε τη διαμόρφωση και τη σταθεροποίηση. Λοιπόν, και αν περάσουμε στην εποχή την τέταρτη, τότε απλώς καταραίει η δομή και καταστρέφεται το συγκεκριμένο «ον». Εντάξει. Λοιπόν, κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην περίπτωση του ανθρώπινου πολιτισμού. Στην φάση της στασιμότητας παρακμής, της ισορροπίας, ο καθένας άνθρωπος, έτσι, ο καθένας τι κάνει, αισθάνεται σαν να μην έχει σχέση με κανέναν άλλο. Κοιτάει το δικό του συμφέρον, τις υποθέσεις του, τις προσωπικές, όποιες και να είναι αυτές, και αυτό κρατάει χρονικά. Από τη στιγμή που κρατάει χρονικά και περάσει μια γενιά, δύο, τρεις γενιές, τότε το αποτύπωμα της κοινωνικής συνοχής που εκφράζουν οι θεσμοί που εγκαθιδρύθηκαν πριν, το αποτύπωμα στην ψυχή του ανθρώπου έχει σβήσει. Δεν υπάρχει πια. Οπότε, μόλις βρεθεί σε κατάσταση ανισορροπίας και τρέχει να ανασυγκροτήσει την κοινωνική συνοχή,
που έχει, τον τύπο κοινωνικής συνοχής που έχει μέσα από την παράδοσή του κτλ. Απλά δεν μπορεί να τον συγκροτήσει. Και αρχίζουν και σκοτώνονται μεταξύ τους. Μπαίνουν στη φάση δηλαδή φίλων συγκρούσεων κτλ. Και καταραίει όλο το σύστημα. Αυτό ονομάζεται κατάσταση υπνοβασίας στο επίπεδο των ανθρωπομορίων, το οποίο αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της παρακμής, αλλάζει το ισοζύγιο φιλότητας νίκος, κυριαρχεί τον νίκος και η κυριαρχία του νίκος παρασέρνει τα πάντα στον όλεθρο. Και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να συμβεί αυτό. Λέει ο Πλάτωνας, παραδείγματος χάρη στους νόμους, πόλεμος της βιασάμενος. Έρχεται ένας πόλεμος και εκεί που όλα ήταν ωραία, ξαφνικά σου λέει, «Οπ, τι γίνεται εδώ πέρα» και αρχίζουν τα καμπύλια. Εκεί τρέχα να βγάλεις άκρη τότε. Έχεις χάσει το πλοίο. Λοιπόν, επίσης μπορεί να είναι μια πανδημία, αναφέρει και την πανδημία. Μπορεί να είναι μια ακερία, δηλαδή μια κλιματική αλλαγή. Τα ξέρανε, δεν είναι κάτι. Άμα διαβάσετε την πολιτεία, θα καταλάβετε αμέσως περί τίνος πρόκειται. Αν πάτε δε ειδικά στο 8ο βιβλίο της πολιτείας, θα δείτε ότι ο μεν παππούς ήταν ζώρικος, έτσι, δυνατός και τα λοιπά και έκτισε την επιχείρηση, ας πούμε, ήρθε ο γιος, αμφισβητούσε τον παππού, έτσι. Λοιπόν, ο γιος του. Μετά έρχεται ο εγγονός και εκεί τα πράγματα ξεφεύγουν από κάθε δυνατότητα. Λοιπόν, επειδή κάποιοι Άραβες σοφοί είχαν μαθητεύσει στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, κυρίως στον Αριστοτέλη, ο Ίμπν Χαλντούν, ένας από αυτούς, είπε το εξής ωραίο. Μην το πιέζετε και πολύ, είναι λίγο δύσκολο το θέμα, αυτό και μόνο θα σας πω. Οι δύσκολες καταστάσεις γεννούν δυνατούς άντρες. Δηλαδή, οι δυνατοί άντρες δημιουργούν εύκολες καταστάσεις. Οι εύκολες καταστάσεις γεννούν αδύνατους άντρες. Οι αδύνατοι άντρες τι να σου κάνουν, κακομοίρα, τι κάνουν μπάχαλο. Λοιπόν, ο μηδενισμός επομένως είναι μία ασθένεια η οποία αναπτύσσεται σε όλους μηδενός εξαιρουμένους τους πολιτισμούς κατά τη διάρκεια της ισορροπίας την οποία την ονομάζουμε παρακμή καταχρηστικά, διότι είναι στασιμότητα η οποία γίνεται ορατή ως παρακμή στο τελευταίο της στάδιο. Έτσι. Λοιπόν, και οφείλεται στην υπνοβασία που δημιουργεί η ισορροπία. Άρα, ποια είναι η λύση? Ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Τι να κάνει, γρηγορείτε. Ξυπνήστε, με άλλα λόγια. Θα μου πεις τι σχέση έχει με την αφύπνιση που γίνεται τώρα. Απλώς είναι ένα παράλληλο φαινόμενο, γιατί περί το ίδιο πράγμα πρόκειται, ένα παράλληλο φαινόμενο στα πλαίσια του νεωτερικού πολιτισμού, ο οποίος δεν μπορεί να αντιληφθεί τα πράγματα διαφορετικά παρά με ιδεολογικό τρόπο και πάρα πολύ απόλυτα εξατομικευμένο. Λοιπόν, επομένως, έχουμε προσδιορίσει ποια είναι η αιτία του μηδενισμού. Είναι φυσιολογική. Αυτό μας καθησυχάζει, αν μπορούμε να πούμε καθησυχασμό. Μας καθησυχάζει, δηλαδή, δεν είναι ένα τυχαίο φαινόμενο. Δεν είναι ότι κάνουμε κάποια στραβή, έγινε κάτι, μας εκδικείται, δεν ξέρω εγώ ποιος Θεός ή διάβολος στο θέμα αυτό. Δεν είναι εκεί. Είναι ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Και ως φυσιολογικό που είναι, πρέπει να κάτσουμε να το δούμε αποστασιοποιημένα. Λοιπόν, υπάρχει απάντηση στο ερώτημα αυτό. Τώρα που όλα δείχνουν ότι ένας συγκεκριμένος πολιτισμός βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατάρρευσης, διότι, πώς το ξέρουμε, διότι έχει μπει στη φυριώδη κατάσταση. Πόσο θα περιμένουμε ακόμα να δούμε για να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα? Δεν υπολογίζεται πια τίποτα. Έχουν ανοίξει τα σφαγεία και δουλεύουν συνεχώς. Τριπλή και τετραπλή βάρδια. Λοιπόν, μπήκαμε στη θηριώδη κατάσταση.
Ας αναρωτηθούμε λοιπόν τώρα εάν μέσα από αυτή την κατάσταση μπορούμε να βρούμε διέξοδο. Υπάρχει διέξοδος. Ξεκινώ λοιπόν από, και τελειώνω από την τελευταία φάση του ελληνικού πολιτισμού που είναι ο Βυζαντινός ελληνικός πολιτισμός. Τι μας λέει αυτός? Μας λέει το εξής, ότι είναι τρεις οι τάξεις των σωζωμένων, λέει. Ο δούλος, ο μισθωτός και ο φίλος. Δηλαδή αυτό που έλεγα προηγούμενα, ποιοι είναι οι άνθρωποι, οι τύποι ανθρώπων, είναι τρεις οι τύποι ανθρώπων. Είναι ο δούλος, δηλαδή αυτός που είναι δούλος του φόβου του, είναι ο μισθωτός, αυτός που για να κάνει κάτι καλό θα πρέπει εν τη παλάμη και ούτω βοήσουμε να πάρει μισθό. Έτσι δεν είναι. Και είναι και ο φίλος, ο οποίος κάνει το καλό επειδή αγαπά τον φίλο. Έτσι δεν είναι. Είναι τρία βασικά χαρακτηριστικά που φτιάχνουν μία κλίμακα. Κλίμακα, αν δούμε τους πολιτισμούς, αμέσως, βλέπουμε ότι κατά περίεργο τρόπο η κλίμακα, τουλάχιστον ως προς τις δύο πρώτες βαθμίδες, έχει πραγματοποιηθεί σε αρκετά παραδείγματα. Λοιπόν, δούλος τι θα πει, αυτός ο οποίος υπακούει ή είναι περιουσία του δεσπότη. Εκεί λοιπόν που έχεις τέτοιου τύπου δεσποτικούς πολιτισμούς, έχεις πολιτισμό δούλων. Και μην νομίζουμε ότι οι άλλοι πολιτισμοί δεν έχουν επίπεδο δουλείας. Λοιπόν, ποιοι είναι όλοι οι πολιτισμοί πριν από τον ελληνικό πολιτισμό, όπου και αν πας, από την Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, στη Βαβυλώνα να πας, στην Ινδία να πας, στην Κίνα να πας, όπου και να πας, έχεις να κάνεις με κολεκτιβιστικούς πολιτισμούς. Ο πρώτος ελευθεροκεντρικός πολιτισμός, δηλαδή όπου ο άνθρωπος είναι πολίτης ή έστω άτομος, ας κρατήσουμε την έννοια άτομο, γιατί έχει μπει τώρα στο λεξιλόγιο, ατομοκεντρικός, είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Άλλος ατομοκεντρικός είναι ο νεωτερικός. Και αυτός ατομοκεντρικός. Η διαφορά που έχουν είναι ότι οι δύο έχουν διαφορετικό προσανατολισμό με πρόσημο την ελευθερία. Δηλαδή ότι ο μεν ελληνικός την ιδιωτική ελευθερία που είχε ήθελε να την κάνει, να της προσθέσει και την κοινωνικο-οικονομική ελευθερία. Και την τρίτη, την πολιτική ελευθερία. Έτσι όπως ωραία και απλά το λέει ο Κοντογιώρης αυτό και είναι η συμβολή του. Λοιπόν, είναι ανοιχτός προς την εκαθολίκευση της ελευθερίας. Αλλά πώς θα πάρεις εσύ ως πολίτης τον έλεγχο του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Το κομματιάζεις να πάρεις ένα κομμάτι, αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, το ίδιο και το πολιτικό. Τι έκανε? Μαζευόμαστε όλοι και συναποφασίζουμε. Στο ιδιωτικό δεν χρειάζεται να γραφτούμε όλοι για να το συναποφασίσουμε. Ο καθένας θα κανονίζει αυτά τα θέματα, την οικογένειά του, με την κοινότητά του κ.ο.κ. Σε επίπεδο πόλεως μιλάμε. Λοιπόν, εάν συγκροτηθούμε σε εκκλησία του Δήμου και καλούμαστε εδώ με κλήρωση και όχι με τάχα μου αξιοκρατικές διαδικασίες κτλ. Με κλήρωση. Να αποφασίζουμε, τότε ξαφνικά τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Έχει συμβεί ότι είμαστε και άρχοντες και αρχόμενοι ταυτόχρονα. Δηλαδή πετύχαμε την ισομοιρία της, πώς να το πούμε, της εξουσίας κατά κάποιο τρόπο. Είμαστε και ελεύθεροι και δούλοι συγχρόνως.
και άρχοντες και ερχόμενοι υπηκούοι. Λοιπόν, επομένως, αυτό είναι ένα άλλο μοντέλο πολιτισμού. Αυτό το μοντέλο, επειδή είναι προς όψη, άμεση, δηλαδή αμεσολάβητη σχέση κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, εισηγήσεων και λήψης των αποφάσεων, είναι πρόσωπο κεντρικό. Το νεωτερικό μοντέλο που πάει σε άλλη κατεύθυνση, δηλαδή θέλει, τι θέλει αυτό, θέλει, καθώς ορίζει την ελευθερία του ως ελευθερία της ιδιωτικής απόλαυσης, είναι, αυτό είναι τσιτάτο, έτσι, λοιπόν, της ιδιωτικής απόλαυσης και το συνδέει με την ιδιωτική ιδιοκτησία, λοιπόν, θέλει αυτό να το επεκτείνει στο σύνολο των δυνατών απολαύσεων. Να είναι ελευθερία απολαύσης των εκατομμυρίων δυνατών εκλεπτισμένων, μη εκλεπτισμένων και ούτω καθεξής τρόπων απόλαυσης. Και επομένως θεωρεί βάρος αυτό που θέλει ο Έλληνας. Γι' αυτό και ανακήρυξε την ελευθερία αυτού του τύπου ανώτερη της ελευθερίας των αρχαίων. Αυτή είναι και επίσης συγκεκριμένη διατύπωση του Μπένζαμιν Κωνσταν. Λοιπόν, αυτές οι δύο κοινωνίες φτάσαν στο μηδενισμό τους και στην κατάρρευσή τους με πολύ διαφορετικό τρόπο. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούσαν να ξεφύγουν το μηδενισμό. Δεν μπορούσαν να ξεφύγουν. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μετά την κατάρρευση. Εδώ το μόνο παράδειγμα που έχουμε είναι αυτό που έγινε μετά τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή η μετάβαση στον βυζαντινό πολιτισμό. Ποιο ήταν το σωσίδιο το οποίο πετάχτηκε στη φάση του, πώς να το πούμε, του στροβιλώδης, της στροβιλώδης δίνης που είναι η κατάρρευση, δηλαδή ο μηδενισμός στην ουσία. Ποιο ήταν το σωσίβιο? Ο άγνωστος Θεός. Είχε καταλάβει ότι λύση η αρετή, παρότι η δικαιοσύνη είναι συλλήβδην πάσα αρετή εστί, όλες οι αρετές συλλήβδην είναι μέσα στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, δεν κατάφερε τελικά, διότι έβγαλε και η τραγική επίηση και το θέατρο και τα λοιπά, βγάλαν τη ρετσέτα ότι, πώς το είπε, έχω σιγάρ ταραγμών εφήσεις βρωτών. Βρίσκονται συνεχή ταραγμό, δεν μπορεί να σταθεροποιήσει τίποτα. Δεν μπορεί να το σταθεροποιήσει. Και το άκουσε, όταν το πρωτάκουσε ο Σοκράτης αυτό στην αντίστοιχη τραγωδία, σηκώθηκε και έφυγε, έτσι, για να δείξει την απόλυτη του διαφωνία. Αλλά δεν μπορούσε να είναι περαιτέρω κατανοητό αυτό. Λοιπόν, και φυσικά η κατάρρευση δεν αποφεύθηκε και έγινε μετά η κατάκτηση και ούτω καθεξής. Αλλά το σωσίβιο ποιο είναι? Είπαμε είναι ο άγνωστος Θεός. Μόλις του παρουσίασαν τον άγνωστο Θεό, είπαν εντάξει, θα τα πούμε και αύριο. Ακούσαμε, θα σε ξανακούσουμε. Λοιπόν, κάποιοι όχι απλώς τον ξανάκουσαν, τον πήραν κατά μόνος και του λένε τι ακριβώς θέλεις να πεις. Λέει, τι ακριβώς θα σου πω, ορίστε, πάρτε την κοινότητα που έχουμε φτιάξει και βγάλετε συμπέρασμα. Την είδαν αυτή την κοινότητα, είπαν, καλά, άσε να δούμε. Άρχισαν οι διωγμοί αυτής της κοινότητας από την Ρώμη. Και η σκληρή, φοβερή αντοχή που επέδειξε αυτή η κοινότητα. Α, σου λέει, εδώ είναι η λύση. Η εκκλησιαστική κοινότητα ήταν το σωσίβιο. Το σωσίβιο βέβαια ήταν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που δεν είχε καμία σχέση με τον ελληνισμό. Ήταν ένας άνθρωπος, όπως όλοι μας, από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Αυτός λοιπόν ήταν. Και μετά είδαν ότι αυτός είναι θεάνθρωπος, δεν είναι σκέτος Θεός ή σκέτος άνθρωπος, είναι και τα δύο μαζί. Είναι
άνθρωπος. Οπότε είπαν, για στάσου ρε παιδιά, κάτι μας λέει το όνομα θεάνθρωπος. Ο Ηρακλής δεν ήταν ένας θεάνθρωπος. Είχαν δηλαδή από τη μυθολογία τους και από αυτά κάποιες προσλαμβάνουσες εδώ. Αυτό δείχνει ακριβώς πώς γίνεται η μετάβαση από έναν πολιτισμό σε άλλον. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ενδυμοποίηση, όπως λέει ο Ζαμπέλιος, η ενδυμοποίηση της Εκκλησίας συνιστά έναν άλλο πολιτισμό προσωποκεντρικό που δεν είναι ατομοκεντρικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άτομα ή δεν είναι πλειοψηφικά, αλλά ότι έχει εμβολιαστεί, έχει αποκτήσει αυτός ο πολιτισμός στον πυρήνα του που είναι η ενδυμοποίηση της Εκκλησίας το κατάλληλο αντιμηδενιστικό εμβόλιο. Βέβαια και όλα τα εμβόλια έχουν ημερομηνία λήξης κάποια στιγμή και τελειώνουν και κατέρευσε και ο Βυζαντινός πολιτισμός γιατί δεν μπορούσε να ξεφύγει, όλη η ζωή είναι, είπαμε έτσι. Λοιπόν, χοντρικά με δύο λόγια, είπα πολλά τελικά, πάλι το ίδιο. Εντάξει, εκεί μένω και βλέπουμε. Ακούω ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα έχουμε αυτό σε συζήτηση. Στη σημερινή εποχή, πώς με αυτή την κατάσταση της αρχής της κατάρρευσης, το σωσίδιο θα είναι το ίδιο? Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πώς τεκμηριώνουμε ότι μπορεί να είναι το ίδιο? Και ποιο είναι το αντεπιχείρημα σε αυτό? Το αντεπιχείρημα σε αυτό, το οποίο θέλει συζήτηση και ξεκαθάρισμα, είναι ότι ήταν άλλος ο προσανατολισμός του ελληνικού ατομοκεντρικού πολιτισμού και ενδεχομένως να ήταν κατάλληλος. Και φτάσαμε εκεί. Του νεωτερικού πολιτισμού αμφιβάλλουμε αν είναι ο προσανατολισμός του εκείνος που οδηγεί δηλαδή στο να φτιάξει τον άνθρωπο, να απαλλάξει τον άνθρωπο από τις σχέσεις του μέσω τίνος πράγματος, μέσω της αποπροσωποποίησης των σχέσεων και της κάθετης δόμησής τους σε τεχνικά συστήματα. Και τα τεχνικά συστήματα, ιδιαίτερα στη φάση της πληροφορικής, έχουν τη δυνατότητα να δίνουν στην άρχουσα ολιγαρχία απλήρη απόλυτη εικόνα για το τι καπνό φουμάρει ο καθένας. Αλλά άνθρακες ο θησαυρός, αυτός ο καθένας, έναν καπνό φουμάρι πια μόνο, πώς θα επιβιώσει? Πώς θα επιβιώσει με τα χαμοτάρε που μπαίνοντας δε στο σφαγείο, τι να κάνει, τρομοκρατείται ακόμα περισσότερο και ψάχνει να κρυφτεί σε καμία τρύπα. Είναι σοβαρότατο επιχείρημα. Αλλά ελπίζουμε. Διότι έρχονται και αυτοί, έρχεται και ο πολιτισμός αυτός στον ίδιο κοινό παρονομαστή που είναι το ναι σε όλα μέσα στο τίποτα. Το τίποτα. Όπου εκεί ο άνθρωπος εξοδετερώθηκε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και να αποφασίσει να κάνει κάτι, δεν μπορεί να το κάνει. Παραδείγματος χάρη, εδώ ολόκληρη υπερδύναμη και δεν μπορεί να, να πείσει τον πληθυσμό της ότι εφόσον κινδυνεύει ο πολιτισμός, η δημοκρατία και όλα αυτά τα πράγματα, να πάει να πολεμήσει. Δεν του έχει εμπιστοσύνη και καταρχήν και κανείς δεν θα είναι διατεθειμένος να το κάνει και ούτε είναι σε θέση να το κάνει. Γι' αυτό θέλουν να κάνουν τους πολέμους με αντιπροσώπους. Καταλάβουμε. Αυτό είναι που συμβαίνει. Και επιπλέον συμβαίνει και το εξής άλλο, ότι δεν αφήνει αμέτωχους σε αυτή την θολούρα, την καταστροφική κτλ. Της ηγεσίας. Είπαμε, πρόκειται για τους πλέον αδύνατους. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται με βάση το παρόν, άντε και την εβδομάδα. Δεν είναι σε θέση να σκεφτούν στρατηγικά. Δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν σοβαρές επιστημονικές προσεγγίσεις.
στο τι πρέπει να κάνουμε. Και ηθικολογούν και νομίζουν ότι με την προπαγάνδα είναι δυνατόν να επιβιώσουν. Δηλαδή, καταραίει αυτό το σύστημα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Τώρα, δεδομένου ότι είναι σαφές ότι χωρίς να έχεις κοινωνική οντολογία, δεν μπορείς να βρεις άκρη σε αυτό το πράγμα. Διότι πρέπει να φύγεις από την ιδεολογία, να σε ενδιαφέρει το «ον», να σε ενδιαφέρει η αντικειμενική αλήθεια, η αντικειμενικότητα του κάλους. Και όχι τώρα ο καθένας, κάθε φαντασμένος μπορεί να περάσει τους νόμους της μουσικής, όπως έλεγε ο Πλάτων στους νόμους, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι στην πολιτεία. Ότι δηλαδή δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Διότι υπάρχουν νόμοι στη μουσική, υπάρχουν νόμοι στην αισθητική, υπάρχει νόμος. Και πέραν τούτου και υπάρχει θείος νόμος. Ο θείος νόμος είναι αυτός στον οποίο πρέπει να πατήσεις ώστε οι γενιές να αποτελούν μια συνέχεια, να υπάρχει ταυτότητα. Λοιπόν, αυτά μπορώ να πω. Είναι υποδιερεύνηση το θέμα αυτό. Δυστυχώς δεν έχω τα κότσια ακόμα να μπορώ να ψάξω κάτι σε αυτή την κατεύθυνση. Απλώς το τονίζω. Κύριε, στην αρχή του λόγου σας αναφέρατε ότι υπάρχει μία σταθερότητα, εάν το κατάλαβα καλά, υπάρχει ένας κύκλος που παράγει την καμπύλη του γκάους. Αναφέρατε και κάτι παράλληλο με τον παππού, τον πατέρα και τον εγγονό. Mm-hmm. Που είναι και αυτό ένας κύκλος. Επίσης είπατε ότι όπως είναι ο δικός μας ο κόσμος, είναι και ο έξω κόσμος του σύμπαντος, αν το κατάλαβα καλά. Ναι, ναι. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας όρος, μια λέξη που λέγεται εντροπία. Η οποία, εάν το έχω καταλάβει καλά, μελετώντας το, είναι η αποφυγή, μάλλον είναι η ροπή προς την αταξία. Εάν μπορούσαμε να παραλληλήσουμε το μηδενισμό με την εντροπία σε ένα επάλληλο επίπεδο, αυτό θα μας απογοήτευε όσον αφορά την αντιμετώπιση του μηδενισμού, δηλαδή να δεχτούμε μυρολατρικά πια ότι ο μηδενισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υποστούμε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Ή μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε για να αλλάξουμε αυτή την, όχι τη ροπή, να αλλάξουμε αυτή την κίνηση, αυτή την κατάσταση, μη διαταράσσοντας όμως τον κύκλο αυτό. Ναι. Τον κύκλο δεν μπορούμε να τον διαταράξουμε. Αυτό είναι πεντακάθαρο. Γιατί δεν ορίζουμε το τι συμβαίνει μέσα στο χάος. Υπάρχει το εξής ανέκδοτο. Όταν λίγο πριν πεθάνει ο Αϊνστάιν, τον ρώτησε κάποιος από τους μαθητές του εκεί τι θα ρωτήσεις στο Θεό. Μήπως ποια είναι η εξίσωση του στροβίλου. Λέει, αυτό δεν το ξέρει ούτε εκείνος. Πρέπει να βρεις την εξίσωση του στροβίλου για να μπορέσεις να λύσεις το πρόβλημα όταν έχει φτάσει εκεί. Όταν όμως είσαι στη φάση της στασιμότητας και γνωρίζεις, τι κάνεις δηλαδή τότε. Πριν απ' όλα έχεις μια καθοδήγηση από την μεταφυσική σου. Υπάρχει ούτως ώστε να έχεις το προωράν της πράγμασης αντί το ακολουθήν της πράγμασης. Διότι αν ακολουθείς της πράγμασης είσαι χαμένος. Αν όχι, έχεις τη δυνατότητα να παρατείνεις, να ξεπεράσεις την πρώτη κρίση ανισορροπίας. Ενδεχομένως να ξεπεράσεις και τη δεύτερη που θα τύχει. Και να πας να πεθάνεις σε βαθιά γεράματα. Ως συλλογικό, ως πολιτισμός και ως άτομο ενδεχομένως. Έτσι.
πρώτος μύθος ο οποίος το διευκρινίζει αυτό είναι ο μύθος του Σύσυφου. Τι έκανε ο Σύσυφος. Λοιπόν, μην τα πολυλογώ, απλώς το αναφέρω, είναι ότι συνέλαβε το χάρο και τον έκλεισε σε μια τρύπα μέσα. Τον φυλάκισε. Και όσοι ήταν να πεθάνουν, δεν μπορούσαν πια να πεθάνουν. Οπότε αναστατώθηκε ο Όλυμπος, τι γίνεται εδώ πέρα. Και ο Πλούτωνας από κάτω. Λοιπόν, και γιατί, τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι κατάφερε ο Σύσυφος, ο βασιλιάς της Κορίνθου, της Αρχαϊκής Κορίνθου, κατάφερε και ξεγέλασε το, πώς το λένε, το χάρο γενικώς και την κόλαση ειδικότερα, τον Άδη τον αρχαίο. Και πέθανε σε βαθιά γεράματα. Έχουμε και άλλους μύθους που αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Είναι εντυπωσιακό αυτό, αρκετούς. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι υπάρχει πρόβλεψη. Γιατί η συλλογική μνήμη, η ατομική μνήμη είναι επαρχής για να μας διδάξει. Οι εμπειρίες προστίθενται και ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Όμως, η συλλογική μνήμη δεν έχει υποστατικό φορέα. Δηλαδή δεν έχει ζώντα οργανισμό. Είναι ένα σύνολο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό, η μνήμη αυτού νου συντηρείται και οι γνώσεις που συνδέονται με αυτή τη μνήμη συντηρείται μέσω της μεταφυσικής παιδείας. Μυθολογία ήταν στην αρχαιότητα, φιλοσοφία ολοκληρώθηκε μετά και επιστήμη προσθέθηκε για να μας λύνει την μετάβαση από αυτούς τους τρεις τομείς στη συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης βάσει τους οποίους λύνουμε το κάθε πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα το προοράν και το προοράν αποθηκεύεται στην μεταφυσική στιβάδα της παιδείας μιας γνώσης, μιας μια παιδείας ενός πολιτισμού. Θα σας ρωτήσω κάτι, με απασχολεί πολύ το θέμα της δικαιοσύνης. Ιστορικά δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο περίοδο που να επικρατούσε δικαιοσύνη. Η έλλειψη και μάλλον και αυτό είναι μάλλον τοπικό. Μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη στον κόσμο πρώτον και μήπως αυτή η έλλειψη δικαιοσύνης οδηγεί στον ηρεμισμό τελικά στο πέρασμα των κρύπτου καιρού. Δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί της γης. Παρόλο ότι συμβαίνει αυτό, παρόλο ότι είναι δύσκολο να έχεις δικαιοσύνη, διότι η δικαιοσύνη προκύπτει ως εναρμόνιση των τριών τομέων της ψυχής. Έτσι. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Αλλά δεν έχεις άλλη διεξόδου. Δηλαδή η δικαιοσύνη είναι απολύτως απαραίτητη ως, πώς το λένε, όχι ως τέλεια δικαιοσύνη, όπως είναι στο σύμπαν, αν υποθέσουμε ότι είναι, έτσι, αλλά ως, ανθρώπινη, γήινη δικαιοσύνη. Και σαν τέτοια υπάρχει. Έχουμε καταρχήν αυτό που λέμε σύνταγμα, το θεμελιώδη νόμο του πολιτεύματος, έτσι, και έχουμε και τους νόμους τους τρέχοντες. Και έχουμε και μια υπηρεσία που το ονομάζουμε δικαστικό σύστημα και δικάζει αυτή. Και συμφωνούμε να την εμπιστευόμαστε και να τηρούμε τις αποφάσεις της. Διότι αν δεν το κάνουμε αυτό, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Εκεί βρισκόμαστε. Βέβαια, στην άνοδο προς την ακμή, θεσπίστηκε με έναν ορισμένο τρόπο ο θεμελιώδης νόμος του πολιτεύματος και οι τρέχοντες νόμοι. Και αν θυμάστε, αν προσέξατε, αν το ακούσατε, πριν να αποφασίσουν οποιοδήποτε νομοθέτημα στην Εκκλησία του Δήμου, είχαν ένα προήμιο το οποίο έλεγε «Φύσαντες και ομόσαντες της θεής και της ήρωση, της κατέχουση την πόλη,
έδωξε τη Βουλή και το Δήμο. Δηλαδή, αφού θυσιάσαμε και εκδηλώσαμε με θυσία το σεβασμό μας σε αυτό που μας έθεσαν ως θεμελιώδη νόμο οι θεοί και οι ήρωες, από εκεί και πέρα εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Όχι να αλλάξουμε το θεμελιώδη νόμο. Λοιπόν, δηλαδή ο Δήμος στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως Εκκλησία του Δήμου, ήταν δούλος του νόμου. Ο πολίτης τώρα είναι δούλος όχι μόνο του θεμελιώδης νόμου, του θεμελιώδους νόμου, όχι μόνο του θεμελιώδους, αλλά και του τρέχοντες νόμου. Και αυτό συνέβαινε μέχρι να αρχίσει η αποκόλληση του ατόμου από το θεσμικό του σύστημα. Δηλαδή να μην έχει υπαρκτικό αντίκρισμα το θεσμικό σύστημα μέσα του. Και να ντρεπόταν, να λέει, όχι, τι κάνω τώρα, κακό. Και να, το αποφεύγει, και να αποφεύγει το κακό. Και έτσι από τους πατριώτες που έδιναν τη ζωή τους για την πατρίδα, έτσι, αυτοί αραίωσαν σιγά σιγά, οπότε ήρθαν οι απαράγμονες λεγόμενοι. Αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τις προσωπικές τους υποθέσεις. Και κοντά σε αυτούς σιγά σιγά αρχίσαν οι, πώς τους λέγανε, οι αχρίοι, τους οποίους ο Πλάτωνας ονομάζει κυφήνες με κεντρί. Οι οποίοι βέβαια δεν έχουν άλλο τρόπο, είναι εξουσιομανία τη δική τους. Και το να είναι από πάνω και ακολουθούν από πίσω το σαν ζμάρι οι υπόλοιποι οι κυφήνες, οι οποίοι δεν έχουν κεντρί, γιατί είναι απλώς οπαδοί. Τα βλέπει κανείς. Αυτά είναι μέσα στη φύση των πραγμάτων. Το θέμα είναι τι κάνει ο καθένας, τι κάνει ο καθένας προσωπικά. Δηλαδή είναι φίλος, συγγνώμη, είναι φίλος με τον πλησίον. Και δεν υπάρχει αγάπη, λέει ο Χριστός, μεγαλύτερη από αυτή που ο φίλος δίνει την ψυχή του για το φίλο. Κοινά τα των φίλων, λέγανε οι αρχαίοι. Όταν λέμε κοινά, ποιο είναι το μοντέλο του ευτυχισμένου ανθρώπου. Απαντά ο Αριστοτέλης, λέγοντας πρώτον, να έχει φίλους. Δεύτερον, να έχει καλά παιδιά. Και καλά παιδιά, δεύτερο. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ μιλάμε για κάτι πολύ, πάρα πολύ δυνατό. Και μην ξεχνάμε τώρα, όταν λέμε, τα έχουμε μπλέξει και λίγο με τον έρωτα. Ενώ είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η φιλία από τον έρωτα. Δηλαδή, να κλείσω με αυτό, να πω κάτι και να κλείσω με αυτό. Ότι δηλαδή, πάμε στη σχέση πατέρας-μητέρα, παιδί, σε αυτό το τρίγωνο, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μια αυθυπερβατική αμοιβαιότητα ανάμεσα στον πατέρα και στη μητέρα, γιατί για την αγάπη προς το παιδί. Η προτεραιότητα της αγάπης προς το παιδί βάζει το δικό του σε αυτό παραδίπλα. Δηλαδή, εδώ τι βλέπει κανείς, τη γένεση ενός άλλου εαυτού. Επομένως, μιλάμε για τους πολίτες. Η αγάπη για την πατρίδα αποτελεί την αμοιβαιότητα μεταξύ των πολιτών. Επειδή υπάρχει αγάπη προς την πατρίδα, έτσι, αυτό μας κάνει αμοιβαία φίλους. Επέκταση του οικογενειακού. Λοιπόν, στο εκκλησιαστικό, για να μιλήσουμε με όρους βυζαντινού πολιτισμού, τι κάνει τους χριστιανούς φίλους. Η αμοιβαιότητα της αγάπης τους για το πρόσωπο του Θεού, του Υιού του ανθρώπου. Άμα το δει κανείς έτσι, θα δει ότι, ότι δεν πρέπει να τα μπλέκουμε. Να μπλέκουμε δηλαδή το ερωτικό στοιχείο, το οποίο έχει βιολογική καταγωγή, από αυτό που είναι πολιτισμικό και έχει να κάνει με τον χαρακτήρα της ανθρώπινης φύσης
ως ελεύθερου από τον τρόπο με τον οποίο θα εισαρφώσει την κοινωνικότητα. Αυτό. Άλλο τίποτα. Κύριε Σταυρό, με τον πάτε. Βάζω ένα τίτλο. Αν την εικόνα που έθαμε, κουνακίσε το χέρι σου, που λέει παροιμία. Παίρνω και από την αποκάλυψη που λέει, ξέρει την εικόνα πριν να νικήσει. Όμως είμαστε σε κατάρρευση. Και λέω για τις νεότερες γενιές που δεν έχουν, και τις ακόμα νεότερες γενιές που δεν έχουν παραδείγματα, δεν έχουν και την εμπειρία από προηγουμένως. Οπότε, τι κάνουμε? Όχι τι κάνουμε, αυτό ξανατέθηκε πριν, αλλά κάπως σαν αντίστροφα, να πούμε από, μέσα από, από τη θεολογία, αυτό τι κάνουμε, σαν λέω και γράφω εδώ, είναι μια προφητική κοινωνιολογία. Δηλαδή, ένα θαύμα, πώς μπορούμε να το δούμε, ότι, να το προβλέψουμε ότι θα γίνει για τις νεότερες γενιές που πιθανώς θα είναι κομμένα τελείως τα καλώδια. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό, να κουμπούν απολύτως και παντελώς καλώδια της ρίζας των πάντων του παρελθόντος. Κάπως μπορεί να γίνει μεγάλη μετατροπή, αλλά κάπως θα λειτουργήσει. Γιατί υπάρχει το δηλαδή το καλώδιο μας συνδέει με πάνω και υπάρχει και το καλώδιο το κοινωνικό, ας πούμε, που πάει προς το παρελθόν και την εμπειρία μας. Θα έλεγα το εξής εδώ, ότι μαζεύουμε ό,τι κρίνουμε χρήσιμο για την μετάβαση από το τώρα στο μετά και το βάζουμε στην κυβωτό. Παίρνουμε όλα τα ζώα που πρέπει να επιβιώσουν, τα φορτώνουμε, φτιάχνουμε την κυβωτό, τα φορτώνουμε εκεί μέσα και περιμένουμε τον κατακλυσμό. Ο κατακλυσμός, αυτό είναι το θέμα, εκεί πάει το ζήτημα. Το προγενέστερο στάδιο είναι βέβαια η διάλυση της Βαβέλ, λόγω της σύγχυσης γλωσσών, της απόλυτης, έτσι. Αυτό είναι καλό, διότι χωρίζονται σε έθνη, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, δεν είναι πιο κατανοητό. Τούτο εδώ όμως με την Κιβωτό είναι αυτό. Υπάρχει και το άλλο, το ότι, πώς το λένε, η τύχη, μην το πω, των Σοδόμων και Γομόρων, όπου πρέπει να φεύγεις τρέχοντας, χωρίς να κοιτάς πίσω. Γιατί άμα κοιτάξεις πίσω, έγινε στήλη άλατος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η λύση που μας βολεύει σε αυτή την περίπτωση είναι η λύση της Κιβωτού. Συγκεντρώστε ότι είναι για διάσωση, αποθηκεύσετε το κάπου και φροντίστε να το καταστήσετε κατανοητό. Άρα δηλαδή τι, περνάς στην κατακόμβη, σε μια κατακόμβη. Κάνεις μια δουλειά μεταξύ προχωρημένων και αυτοί ενεργούν κατά το πώς βλέπουν τα πράγματα για την ευόδοση της μεταφοράς του θησαυρού, στην προκειμένη περίπτωση, στην επόμενη γενιά, η οποία γενιά που θα βγει από αυτή την ιστορία μέσα, αν μπορέσει να βγει κάτι, μακάρι, θα τα χρειαστεί. Θα τα χρειαστεί. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει να λυθούν τα εξής προβλήματα. Επεκτείνουμε λιγάκι, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Τα εξής προβλήματα. Πρώτον, να γίνεις εσύ ικανός να κάνεις αυτή τη δουλειά. Το να γίνω ικανός να κάνω αυτή τη δουλειά σημαίνει ότι έχω αποκτήσει και κινούμε από αυτό που λέγεται σταυρική αγάπη, την οποία είπα προηγουμένως, δηλαδή της αυτοθυσίας. Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερο, να δημιουργηθεί ο κατάλληλος αριθμός ανθρώπων. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας κατάλληλος αριθμός. Και πόσοι μπορεί να είναι αυτοί? Θυμάμαι καλά, για να πάρω την επαναστατική παράδοση, ο Λένιν είπε ότι δώστε μου 10 μαρξιστές και θα αναποδογυρίσω τη Ρωσία. Τους έδωσαν οι Ρώσοι και θα αναποδογύρισαν. Ο Μάο Τσετούνγκ στην Κίνα είπε 10 δεν μας φτάνουν εμάς. Δώστε μας 200 και κάτι θα κάνουμε. Του δώσε όχι μόνο 200, του αρκετά εκατομμύρια και κάτι κατάφερε.
Λοιπόν, έπεσε πάνω στο πρόβλημα που συζητούσαμε προηγουμένως, προσπάθησε να το αντιμετωπίσει με την πολιτιστική επανάσταση ως αφυπνιστικό μηχανισμό, να μπορέσει να προχωρήσει παραπέρα, δεν τα κατάφερε. Ο Τενγκ Σιαοπίνγκ από την άλλη μεριά ήταν μέσα σε αυτό το τέλειο, αλλά έλεγε τι, τώρα, τι σημασία αν, έχει, αν είναι κόκκινος ή μαύρος ο γάτος. Το θέμα είναι ποια είναι πολιτική. Λοιπόν, ωραία, κακός ο καπιταλισμός, αλλά με τον πάρουμε εμείς στα χέρια μας, κάτι γίνεται. Και προχώρησε και τώρα πάει, είναι υπερδύναμη πλέον η Κίνα, έτσι δεν είναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και αν αποτύχουμε εμείς, όλη η Δύση και εμείς μαζί της, αν αποτύχουμε εμείς, ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος είναι και δημογραφικά ανερχόμενος, ισχυρός κτλ. Και έχει ξυπνήσει, έχει αποκτήσει, εισάγει την νεωτερική ατομοκεντρική αντίληψη, αλλά λέει την εισάγουμε μεν, αλλά θα τις δώσουμε δικά μας χαρακτηριστικά. Κινέζικα χαρακτηριστικά, είπαν οι Κινέζοι. Και επαναλαμβάνουν και οι υπόλοιποι, και ο Αφρικανός, κάτω ο Νοτιοαφρικανός, λέει αφρικανικά χαρακτηριστικά. Και θα δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Θα αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά της. Δεν τα βάζουν με αυτόν τον τρόπο που τα βάζουμε εμείς. Εμείς είμαστε πιο προχωρημένοι, διότι έχουμε παρελθόν, όπως σαν αυτό που είπα, που δόθηκε μια λύση στο πρόβλημα. Την οποία λύση την αγνοούν αυτοί. Πιο κοντά στη λύση τη δική μας, τη λύση, ποια είναι η λύση η δική μας. Είναι η ενσάρκωση του Θεού ως δούλου. Ως δούλου στον κόσμο αυτό, για να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Και δυστυχώς δεν έχω το χαρτί μου, αλλά θα σας το διάβαζα από το τι θα πει αληθινή εξουσία. Λέει, είπε ο Χριστός, εδώ θα με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πάσα. Από το ακούσει ο σημερινός άνθρωπος θα πει, όπω φαντάζεσαι τι φοβερός εξουσιομανής είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο τύπος. Μακριά, μακριά, μακριά. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αληθινή εξουσία. Και λέει αυτό το κείμενο που είχα σκοπό να σας διαβάσω και το ξέχασα, είναι ότι, το ξέχασα στο σπίτι δηλαδή, είναι το εξής. Λέει, η αληθινή εξουσία είναι εκείνου ο οποίος δεν απειλεί τον εξουσιαζόμενο, ούτως ώστε με βάση το φόβο του να υποταχθεί στην εξουσία. Ούτε εκείνος που προσπαθεί να τον δελιάσει με μισθό, με αμοιβή, για να κάνει το καλό. Ο φίλος. Και είναι φίλος και μάλιστα είναι πιο κοντά στον άνθρωπο, το συγκεκριμένο, από ότι είναι η καρδιά του. Δηλαδή, που γίνεται δούλος προκειμένου να τον βοηθήσει να σωθεί κτλ. Να τον αποκλείσει επειδή είναι δούλος. Ή ότι δεν δούλεψε επαρκώς και επομένως θα του δώσει και μισθό επιπλέον. Δηλαδή, θα του δώσει τον παράδεισο για μισθό. Εσύ που φοβάσαι πολύ την κόλαση, θα τα βρούμε, δεν υπάρχει θέμα. Και τη σχάτη ώρα είναι όσπερ και τη πρώτη. Τώρα αυτό δεν πάει καλά με το εκκλησιαστικό μας οικοδόμημα, όπως είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το θέμα είναι τι το αυθεντικό υπάρχει πίσω από όλα αυτά. Τι σημαίνει αληθινή εξουσία. Λοιπόν, δηλαδή το άρχιν και το άρχιστε που λέγαμε προηγουμένως. Εγώ... Πιο κοντά σε εμάς, ποιο είναι, είπατε. Είχατε πει κάτι πήγατε να πείτε, πιο κοντά σε εμάς. Κάποιοι είναι πιο κοντά σε εμάς. Κάποιοι σαν πρότυπο, σαν λαό, σαν λαός, σαν... Ναι. Γιατί το παραπέρα έχει μερικά ενδιαφέροντα σημεία. Παραδείγματος χάρη. Εμείς, εσείς δηλαδή, εστέ το άλλα στη γη, είστε το άλλα στη γη. Εάν το άλλα μορανθεί, εν τίνει αληστήσετε, έτσι, και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι να το πετάξουν έξω και να το ποδοπατήσουν. Εσείς το άλλα, δηλαδή ποιος, οι μαθητές μου,
μαθητές μου. Λοιπόν, μήπως το Άλλας έχει μορανθεί. Οπότε άκουσα τον Παπα-Νικόλα προχθές εδώ πέρα, είπε ότι είμαστε Προτεστάντες, δεν είμαστε Ορθόδοξοι. Δηλαδή το Άλλας όχι μόνο έχει μορανθεί, αλλά έχει αποξενωθεί παντελώς από αυτό που είμαστε. Κάτι πρέπει να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, και με αυτό. Και μάλιστα, και ξέρουμε πού ακριβώς διακυβεύεται αυτό το ζήτημα. Διακυβεύεται στο επίπεδο του Επισκόπου. Διότι αν ο Επίσκοπος δεν έχει περάσει από την λεγόμενη τρίτη γέννηση, έτσι, η πρώτη είναι η βιολογική, η δεύτερη είναι το βάπτισμα, έτσι, και η τρίτη είναι αυτό το πράγμα. Έτσι ώστε να είναι ελεύθερος απέναντι στον εαυτό του. Ναι, να καταργήσει τη φιλαυτία του για να είναι φορέας αληθινής εξουσίας. Αυτός μπορεί να γεννήσει την εκκλησιαστική κοινότητα. Είναι αυτός μόνο που μπορεί να την γεννήσει, αναγεννήσει. Διότι το προσωπικό των πιστών είναι είτε δούλοι, είτε μισθωτοί, είτε απλώς φίλοι. Φίλοι με την καλή έννοια, άσχημη την απόλυτα, την ιδεώδη, την αυτοθυσιαστική πλήρως. Έτσι. Λοιπόν, αν είναι έτσι, πώς θα μπορείς να λειτουργήσεις μέσα στην κοινωνία ως Άλλας, δηλαδή ως συντηρητικό. Ως συντηρητικό για να μην πάει στο μηδενισμό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ, τουλάχιστον στα χαρτιά, έτσι, στα λόγια αυτά που τα λόγια αυτά απεικονίζουν, έχει προταθεί λύση. Και αυτή η λύση δούλεψε για εκατοντάδες χρόνια. Το επιχείρημα μας είναι αυτό, δεν υπάρχει άλλο ουσιαστικά. Και θα έλεγα, για να κλείσω, ότι, και πάλι να κλείσω, τόσο πάνω, θα έλεγα ότι ότι επειδή μας αρέσει κυρίως η πολιτική προσέγγιση, υπάρχουν πολιτικές προσέγγισεις. Θα πρότεινα τα 96 πολιτικά άρθρα του Βαγγέλη του Κοροβίνη στο Αντίφωνο, που αρχίζουν με την περιγραφή της ελληνικής φαυλοκρατίας, του κράτους δηλαδή του ελληνικού, για τα πολιτικά. Είναι δρόμος, είναι πιο κατανοητά στο μέτρο που μιλάμε με πολιτικούς όρους από εμάς τους Έλληνες που είμαστε ζώα πολιτικά. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει και το τρίτο, το οποίο είναι η βιωματική προσέγγιση σε όλα αυτά, η βιωματική κατανόηση, για την οποία ευτυχώς έχουμε τον Παπαδιαμάντη. Σας προτείνω, έχει βγει ένα βιβλιαράκι αυτό τον καιρό από τις εκδόσεις Αστεία, το οποίο έχει τίτλο «Ζει ο κύριος Αλέξανδρος». Είναι διάλογος ανάμεσα στον παπά το Λάμπρο Καμπερίδη, που έχει ενορία ελληνική στο Μόντρελ, και του θεωρητικού του μυθιστορήματος, του Λάκη Μπρογκίδη, ο οποίος ζει στο Παρίσι και είναι μέγας παπαδιαμαντιστής. Και οι δύο μεγάλοι δείχνουν τη σημασία που έχει ο Παπαδιαμάντης. Ό,τι είναι ο Ντοστογεύσκη για τους Ρώσους, παράδειγμα, είναι ο Παπαδιαμάντης για τους Έλληνες. Δηλαδή, για τι πράγμα μιλάμε, μπορεί να το δει κανείς καθαρά εκεί μέσα. Τα δικά μου, υπάρχουν τρία βιβλία τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για εφαρμογής μιας κοινωνικής οντολογίας, η οποία τεκμηριώνεται από τα υπόλοιπα, το υπόλοιπα έξι. Είναι ένα ενιαίο θέμα, δηλαδή αν ήθελα να πω τόμος, θα ήταν 9 τόμοι σαν σύντομο. Λοιπόν, δεν σας καλώ να διαβάσετε τα βιβλία, τα δικά μου είναι, αν θέλετε να βάλετε μπελά στο κεφάλι, θα διαβάσετε τα. Λοιπόν, τα άλλα δύο που είπα είναι προσιτά στον καθένα. Υπό την Παπαδιαμαντική Δρή, ποιος ζει ο κύριε Αλέξανδρος? Ζει ο κύριε Αλέξανδρος. Ερώτηση, όχι, καμία σχέση με τη Δρή.
Καμία σχέση. Είναι καινούριο βιβλίο που βγήκε αυτόν τον καιρό. Και απλώς αποφάσισαν αυτοί οι δύο, με προτροπή του Λάμπρου κυρίως, αποφάσισαν να δουν τι θα κάνουμε με τον Παπαδιαμάντη, πού καταλήξαμε. Και είχαν, ανέλαβαν και οι δύο την πρωτοβουλία μιας μετάφρασης του Παπαδιαμάντη στα αγγλικά και στα γαλλικά. Ο ένας είναι Γάλλο μαθής και ο άλλος είναι Άγγλο μαθής. Ο Λάμπρος είναι Κωνσταντινοπολίτης. Ο άλλος εδώ είναι από ένα χωριό της Μακεδονίας. Πάντως σας το συνιστώ εκθήμως αυτό το βιβλιαράκι. Είναι μπούσουλας για τον Παπαδιαμάντη. Να κάνω ένα πολύ σύντομο για να κλείσουμε. Την ώρα που κάνω την ερώτηση, σκεφτόμουν έτσι με μια αφεντή λαχτάρα ότι εντάξει, θα διοικηθούν τα πάντα, αλλά κάτι θα γίνει. Συγγνώμη, δεν μηδενίζονται, ανακυκλώνονται. Ανακυκλώνονται. Έτσι. Άρα λοιπόν, την ώρα που έκανε την ερώτηση πριν, σκεφτόμουν επίσης όπως το διατύπωσα κιόλας, ότι δεν γίνεται, κάτι θα έχει μείνει πάντα, μια μαγιά, έστω και μια σελάσπη. Οι ελκυστές του πολιτισμού, για να το πούμε έτσι, να μιλήσουμε όρους ιδεολογίας, έτσι, οι ελκυστές της θεωρίας του χάους πιο συγκεκριμένα, οι ελκυστές είναι αναλύωτοι, διότι έχουν πληροφορία, δεν έχουν υλικότητα. Οι ελκυστές, αυτοί οι οποίοι καθορίζουν τα τέσσερα ριζώματα. Το ερώτημα που μάλλον απαντήσετε ήδη, νομίζω, είναι ότι τελικά, δηλαδή, αυτό που έχετε από πάνω, το αποκαλυπτικό δεδομένο, ας πούμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα, δεν το πειράμε. Αλλά ακόμα και το οριζόντιο και εμείς της ανθρωπότητας δεν χάνουμε, ούτε και αυτό δεν είναι πάντα. Ναι, πάντως, άμα κοπεί η κάθετος κοπεί, ναι, για το άτομο. Δεν μπορεί να κοπεί, μόνο ομπρέλα μπορεί να κρατάμε. Δεν μπορεί, αυτό δεν κόβεται από μόνο του. Κοίταξε, λέει, θα είναι ή θηρίο ή Θεός. Αυτό τι σημαίνει, ότι στην κανονική κατάσταση αιωρείται ανάμεσα σε αυτά τα δύο όρια, το κάτω και το άνω. Λοιπόν, από τι αιωρείται, επειδή ασκούνται δύο αντίρροπες δυνάμεις πάνω του. Αυτές οι δύο αντίρροπες δυνάμεις, μία είναι η αυθυπερβατική τάση δύναμη που οδηγεί προς τα άνω και η άλλη είναι η αυτοϋποβατική δύναμη που οδηγεί προς τα κάτω. Δηλαδή η δύναμη της φυλαυτίας. Αν υπερισχύει η φυλαυτία, πάμε προς τα κάτω. Αν υπερισχύει η αυθυπέρβαση, το θυσιαστικό στοιχείο, έτσι, λοιπόν, πάμε προς τα πάνω. Λοιπόν, βέβαια, δεν αγγίζουμε το όριο σε υποκανονικές συνθήκες, ούτε και το κάτω όριο. Λοιπόν, αυτό, μια παράσταση δηλαδή μηχανικής φύσης, είναι τούτο. Έτσι. Τώρα, άμα θέλω να προσθέσουμε και άλλα πράγματα, είναι ότι πέρα από τη στατική εικόνα υπάρχει και η δυναμική εικόνα. Δηλαδή, πόσο όλα αυτά φαίνονται από τη σκοπιά του χρόνου. Είναι, όταν, θα έλεγα παραδείγματος χάρη ότι έχουμε αλωτριώσει τον βίον μας, ο χρόνος μας είναι βίος. Έτσι. Έχουμε αλωτριώσει τον βίον μας σε χρονοανταλλακτικά τεχνοσυστημάτων. Έτσι δεν είναι, αυτό είναι κάπως σαφές αν το θέσουμε με όρους χρόνου. Χρονοανταλλακτικά, δηλαδή πάμε σε μια δουλειά, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και φεύγουμε για μια αμοιβή. Και όπου κατεβαίνει όλο και περισσότερο πλέον αυτή η αμοιβή. Πήραμε σύνταξη, ξέρω εγώ, και λέμε τώρα είμαστε ωραίοι. Ωραία, αλλά τσουκου 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 κόβουν από κάτω. Ναι, γιατί μπορείς να κάνεις τίποτα όμως. Το πρόβλημα δεν είναι να κάνω τίποτα για να σωθώ εγώ. Το πρόβλημα είναι τι θα κάνω εγώ για να σωθούν τα παιδιά. Εκεί πάει το ερώτημα. Εντάξει, μπορούμε να πούμε πολλά, είναι ανεξάντλητο το θέμα. Παλεύεται ο τεχνοσυστημικός μηχανισμός μέσα όμως από το τεχνοσύστημα ή πρέπει να είσαι έξω από αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε σήμερα υπάρχει διαδικτυακή κοινότητα, άρα
Κοίταξε να δεις. Μιλάμε για πραγματικές σχέσεις. Στο μέτρο δηλαδή που δεν συνεργούμε, εγώ, εσύ και ο γάμος, ο τρίτος, δεν συνεργούμε σε ένα σχέδιο δουλειάς, κοινής δουλειάς, όπου θα λύσουμε το πρόβλημα της απόφασης στην πράξη, δηλαδή την αντίθεση φιλότητας νίκους, έτσι, δεν προχωράει τίποτα στην κατεύθυνση για την οποία μιλάμε. Δεν προχωράει τίποτα. Απλώς ελπίζουμε στο ότι θα υπάρξει μια μεταστροφή των ενδιαφερομένων λαών, οι οποίοι δεν είναι εγώ, τα χάλια τα δικά μας, τουλάχιστον Γάλλοι, Γερμανοί, ξέρω εγώ, Άγγλοι, Αμερικανοί και τα δεξιά. Είναι μυρολατρία άνθρωπο. Ναι. Σε εμάς φεύγουμε με αστρονομική ταχύτητα. Προς τα κάτω. Το βλέπουμε κάθε μέρα τώρα. Η ανομία, ας πούμε, αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς, παντού. Τι να συγκρατηθεί. Δεν είναι εύκολο να συγκρατηθεί κάτι, διότι είπαμε, αυτοί οι οποίοι διευθύνουν δεν έχουν και το τσαγανό να μπορούν να κάνουν κάτι. Άσε που δεν είναι και αμόρφωτοι περισσότεροι. Τι να πω, εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση. Και αν ακόμα δούμε, να μην το προσωποποιήσουμε, εάν υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι οντότητες, οι οποίοι θα βγουν από τη σπηλιά, θα δουν το φως και ξαναγυρίσουν, δεν θα λιδωρηθούν όμως. Θα λιδωρηθούν και θα λιτσαριστούν. Λιτσαριστούν κιόλας. Για να πω την αλληγορία. Ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει ενεργεία πάλι αυτό το πράγμα. Να ξεκινήσω από το πρώτο εμπόδιο, λίγο για να συμπληρώσω. Το πρώτο εμπόδιο για τον καθένα ποιο είναι. Το να μπει σε αυτό το δρόμο. Είναι το εξής. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πει ότι δεν αγαπάει τον Χριστό, δεν τον θέλει. Δεν τον βρίσκει ψεγάδι. Έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία. Δεν αρκεί όμως αυτό για να μπει ο Χριστός μέσα του. Ως ενεργό παράδειγμα. Έτσι. Ενεργό παράδειγμα υποκειμένου. Λοιπόν. Γιατί δεν είναι γύρω μου για να το κάνει και δεν θέλει, δεν θεωρεί αυτό. Αυτός υπάρχει ανάμεσα στους πεινώντας, διψώντας, τους ξένους, αυτούς που κοιμώνται στα πεζοδρόμια και τους φυλακισμένους. Λοιπόν, πρέπει να πας εκεί για να τον βρεις. Απάδει όμως την αξιοπρέπειά μου τώρα να πάω εκεί πέρα να πούμε. Εγώ θέλω να έρθει αυτός εδώ. Δεν έρχεται. Έτσι, δεν έρχεται. Λοιπόν, και μάλιστα πρέπει να τον γυνηγήσω πηγαίνοντας εκεί και να τον παρακαλέσω, σαν τον επέτειλε. Μήπως για την αφθάδεια αυτού εγερθείς δώσει ο χρειάζεται, αυτό που χρειάζεται. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, ωραία, το θέλω, παιδί μου, αλλά όχι να του δώσω και όλα τα δωμάτια του σπιτιού μου. Να μην κρατήσω ένα για τον εαυτό μου. Όπου θα είμαι ο εαυτός μου. Τελείωσε. Εκεί είναι το όριο στο προσωπικό επίπεδο. Άμα το ξεπεράσει αυτό το όριο, από εκεί και πέρα είναι μπαίνει το όριο του αριθμού. Αν είναι 5, 10 και ούτω καθεξής.